35 και πάνω μπλόκα σε όλη τη χώρα με χιλιάδες αγρότες βιοπαλαιστές που επιθυμούν, που διεκδικούν να ζήσουν στον τόπο τους και παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Το ΚΚΕ, όπως όλα τα χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά, είναι και θα είναι μαζί τους. Έχουμε μια τεράστια πείρα, όλοι μας, και ιδιαίτερα οι αγρότες που μάχονται. Δεν ξεκίνησαν τώρα τους αγώνες, μετρούν δεκαετίες. Έχουν συγκρουστεί με όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά τους που γυρίζουν γύρω από αυτούς τους ίδιους άξονες και όλες οι κυβερνήσεις τους έχουν συκοφαντήσει, τους έχουν απειλήσει, έχουν χρησιμοποιήσει καταστολή. Το λέω αυτό γιατί και οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι εργάτες και τα μεσαία στρώματα της πόλης πρέπει να έχουν πολύ πιο αυστηρό κριτήριο για όλα τα κόμματα και για αυτούς που όταν κυβερνούν καταπατούν δικαιώματα και όταν είναι στην αντιπολίτευση προσπαθούν να εγκλωβίσουν λαϊκές δυνάμεις. Ασφαλώς υπάρχει αναζήτηση τι φταίει. Μπορεί να μιλάς σήμερα για τα αγροτικά προβλήματα και να μην καυτηριάσεις, να μην πολεμήσεις την κοινή πολιτική αγροτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνιμα έχει το βασικό στόχο τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα λίγα χέρια, στα χέρια των καπιταλιστών, που σήμερα μέσω της νέας ΚΑΠ μειώνει τις επιδοτήσεις και ενισχύει τα μεγάλα συμφέροντα. Όταν ένα κόμμα βάζει ως κριτήριό του την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρέφεται αντικειμενικά ενάντια στους αγρότες, στα δίκαια αιτήματά τους και στους αγώνες τους. Ό,τι κι αν ισχυριστεί. Έχετε ένα λεπτό. Να τελειώσω. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα. Η ικανοποίηση των αιτημάτων γίνεται μέσα από την κλιμάκωση της πάλης. Με όλα τα μέσα. Και τονίζουμε το εξής. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτές ήταν οι τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ το Νοέμβρη και σφύριξαν αδιάφορα τα άλλα κόμματα όταν η κυβέρνηση τις απέρριψε. Μιλάμε για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ακόμα και αν η κυβέρνηση την απέρριψε, όλα τα κόμματα πρέπει να τοποθετηθούμε, να τοποθετηθούν. Θέτουμε το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου. Όταν οι εφοπλιστές που κατέχουν τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο με δισεκατομμύρια κέρδη και περιουσίες. Την επιδότηση των ζωοτροφών, την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, τελειώνω. Την προστασία της παραγωγής από φυσικά φαινόμενα. Πολλές φορές, και εγώ προσωπικά, δεκάδες φορές, έχω έρθει στην περιοχή και έχω θέσει ζητήματα. Έχει θέσει το κόμμα μου ζητήματα για την Κοπαΐδα. Είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης για τα αρδευτικά έργα. Όλες οι κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυνες. Ήτανε το πρώτο ζήτημα που έπρεπε να έχει λυθεί. Και από αυτή τη σκοπιά συμφωνούμε με την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την αποζημίωση 100%. Και τέλος, οι τιμές των προϊόντων. Πολύ σημαντικό αίτημα, ώστε να καλύπτεται το κόστος
και να εξασφαλίζεται εισόδημα ικανό να ζήσει μια ακροτική οικογένεια. Αυτά είναι τα αιτήματα. Και αυτά τα αιτήματα τα διεκδικούν οι βιοπαλαιστές αγρότες με τα τραχτές στον δρόμο και με την κλιμάκωση του αγώνα του. Και εμείς λέμε να συναντηθεί η εργατική τάξη με την αγροτιά, με όλα τα λαϊκά στρώματα και να διεκδικήσουν από κοινού, να δημιουργήσουν μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία που θα ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων, των καπιταλιστών. Σας ευχαριστούμε πολύ.